Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι βράδυ Τρίτης, είναι 5 του μηνός Δεκεμβρίου. Είμαστε μαζί για απόψε εδώ στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Start. Για να καταγράψουμε και σήμερα το βράδυ τα δεδομένα της ειδησιογραφίας. Σύνθετης, ενδιαφέρουσας και σε κεντρικό αλλά και σε τοπικό επίπεδο. Σε κεντρικό επίπεδο, η κυρίαρχη είδηση, και μάλιστα μια είδηση η οποία αναλύεται ποικιλοτρόπως στα διεθνή μέσα ενημέρωσης, είναι η επίσκεψη του Τούρκου Προέδρου, του Ταγί Περτογάν, στη χώρα μας. Συνάντησή του με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και οι επαφές σε ανώτατο επίπεδο των πολιτικών ηγεσιών των δύο χωρών. Πολύ περισσότερο όταν έχει καταγραφεί αυτή η τεταμένη σχέση ανάμεσα σε Ελλάδα και Τουρκία. Πάμε να δούμε τα δεδομένα τα οποία αναλύονται σήμερα στον Αθηναϊκό Τύπο, στο ρεπορτάζ που ακολουθεί. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής ενθαρρύνουν τον διάλογο μεταξύ Ελλάδας-Τουρκίας, τονίζοντας πως υποστηρίζουν τις διμερείς συζητήσεις σε όλα τα επίπεδα, ώστε οι δύο χώρες να συνεργαστούν για την προώθηση της ειρήνης, της ασφάλειας και της ευημερίας στην περιοχή. Πιο συγκεκριμένα, εκπρόσωπος του State Department επισημαίνει πως μας ενθαρρύνει στην συνεδρίαση του επερχόμενου Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας Ελλάδας-Τουρκίας που θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες υποστηρίζουν τις διμερείς συζητήσεις σε όλα τα επίπεδα, ώστε η Ελλάδα και η Τουρκία να συνεργαστούν για την προώθηση της ειρήνης, της ασφάλειας και της ευημερίας στην περιοχή. Καταλήγοντας, οι Ηνωμένες Πολιτείες συνεχίζουν να ενθαρρύνουν την ηρεμία στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο μεταξύ των συμμάχων μας στο ΝΑΤΟ. Εν τω μεταξύ, πυρετώδεις είναι οι προετοιμασίες για την επίσκεψη του Προέδρου της Τουρκίας στην Αθήνα. Στόχος είναι να γίνει ένα ακόμη βήμα στην προσπάθεια των δύο πλευρών να εμπεδωθεί το κλίμα διαλόγου, χωρίς βεβαίως αυτό να σημαίνει πως δεν υπάρχουν διαφορές. Μπροστά μπαίνει μια θετική ατζέντα με θέματα που φέρνουν κοντά τις δύο χώρες, όπως είναι η οικονομία και το περιβάλλον. Ενώ πρόοδος καταγράφεται και στο μεταναστευτικό. Το μήνυμα το οποίο εκπέμπεται από το κυβερνητικό στρατόπεδο είναι πως προτεραιότητα σε αυτή τη χρονική συγκυρία είναι να διατηρηθούν τα ήρεμα νερά στην περιοχή και να μπορέσουν οι δύο χώρες να συζητάνε παρά τη διαφορετική οπτική που έχουν σε κρίσιμα ζητήματα. Σε δεύτερο χρόνο, στο τραπέζι του διαλόγου θα μπορούσαν να μπουν και πιο βαριά θέματα, με την Αθήνα να έχει καταστήσει σαφείς τις κόκκινες γραμμές της. Στην Αθήνα δεν περιμένουν πως θα αλλάξει από τη μια μέρα στην άλλη το τοπίο στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Ωστόσο, αποτιμάται θετικά πως τους τελευταίους μήνες επικρατούν ήρεμα νερά. Το μήνυμα που εκπέμπεται από την κυβερνητική πλευρά είναι πως η συνεδρίαση του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας μετά από 7 χρόνια, στη διάρκεια των οποίων οι ελληνοτουρκικές σχέσεις έφτασαν σε οριακό σημείο έντασης, μπορεί να σηματοδοτήσει την αμοιβαία βούληση για συνεργασία προς όφελος των δύο χωρών και για εξομάλυνση των σχέσεων σε πνεύμα αμοιβαίας ειλικρίνειας και σχέσεων καλής γειτονίας. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα υποδεχτεί την Πέμπτη στο Μέγαρο Μαξίμου το Ρετζέπ Ταγί Περντογάν, ενώ θα έχει προηγηθεί συνάντηση του Τούρκου Προέδρου με την Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελαροπούλου. Μετά τη συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον Τούρκο Πρόεδρο θα γίνουν δηλώσεις στον τύπο και στη συνέχεια θα συνεδριάσει στο Μέγαρο Μαξίμου η Ολομέλεια του Ανωτάτου Συμβουλίου Συνεργασίας υπό τους κυρίους Μητσοτάκη και Ερντογάν με τους συμμετέχοντες υπουργούς υπό τη μορφή του γεύματος εργασίας. Θα έχουν προηγηθεί διμερείς συναντήσεις των συμμετεχών των υπουργών και στόχος είναι να υπογραφούν μια σειρά συμφωνιών σε θέματα από τη λεγόμενη θετική ατζέντα. Κυρίες και κύριοι, το θέμα το επόμενο έχει να κάνει και αυτό με τον βαλκανικό μας περίγυρο, αλλά οπωσδήποτε με ιδιαίτερη διάσταση για αυτό που ονομάζουμε εθνική πραγματικότητα. Το υπογραμμίζω, εθνική, κάτι το οποίο ξεπερνάει τα όρια, τα γεωγραφικά, αυτού που λέμε πατρίδα. Η ελληνικής καταγωγής μειονότητα στην γειτονική μας Αλβανία είναι μια πολύ μεγάλη υπόθεση. Είναι επίσης μια πολύ μεγάλη υπόθεση η περίπτωση του Δημάρχου Φρέντι Μπελέρη. Είχαμε σήμερα μια δημόσια παρέμβαση του πρώην Προέδρου της Αλβανίας, γνωστού σε όλους μας, του Σαλίμ Μπερίσα. Ο Σαλίμ Μπερίσα υπήρξε καταγγελτικός απέναντι στη σημερινή πολιτική ηγεσία της χώρας, στον Έντι Ράμα, λέγοντας ότι έχουμε να κάνουμε μια εκτροπή της δημοκρατίας στην χώρα και περισσότερα στοιχεία και αναλύσεις στο ρεπορτάζ. Δεν λειτουργεί η δημοκρατία στην Αλβανία. Ζούμε σε μια τυπική ναρκοδικτατορία που έχει επιβάλει ο Ράμα. Η εξουσία βρίσκεται στα χέρια ενός ανθρώπου, στα χέρια του Έντι Ράμα και η υπόθεση Μπελέρη είναι μια απτή απόδειξη, λέει στο Έθνος GR ο πρώην Πρωθυπουργός της Αλβανίας, Σαλίμ Μπερίσα, στον απόϊχο της δίκης του εκλεγμένου Δημάρχου Χιμάρας, αλλά και λίγες ημέρες μετά τις εικόνες στο Αλβανικό Κοινοβούλιο κατά τη διάρκεια των συζητήσεων για τον προϋπολογισμό του 2024, που έκαναν τον γύρο των δελτίων ειδήσεων και του διαδικτύου με τους βουλευτές της αντιπολίτευσης να πετούν καπνογόνα, προκολλώντας μια μικρή φωτιά στη μέση του Κοινοβουλίου, σε μια αποτυχημένη προσπάθεια να εμποδίσουν την ψήφισή του.
Καθισμένος στο ψηλοτάφανο γραφείο του στο κέντρο των Τυράννων, με φόντο τη φωτογραφία της μητέρας Τερέζας και θέα από την μια πλευρά την Καθολική Εκκλησία και από την άλλη ένα πανύψηλο τζαμί, ανεβάζει τον τόνο της φωνής του και επιστρατεύει τον Αμερικανό πολιτικό επιστήμονα Σάμουελ Χάμιγκτον, που έγινε γνωστός κυρίως για τις θέσεις του περί μιας μεταψυχροπολεμικής παγκόσμιας τάξης, προκειμένου να εξηγήσει την εσωτερική πολιτική κατάσταση στην Αλβανία. Ο Χάμιγκτον ταξινόμησε τις δικτατορίες, χαρακτηρίζοντας τις δικτατορίες του Όχλου και ως από τις χειρότερες. Είναι αλήθεια ότι η Αλβανία είναι μια δικτατορία του Όχλου, λέει ο κύριος Περίσα. Ο πρώην πρωθυπουργός, που ήταν και ο πρώτος μετακομμουνιστής πρόεδρος της Αλβανίας από το 1992 μέχρι το 1997, καλεί μάλιστα τους Αλβανούς πολίτες να σταθούν στεναρά όρθιοι, σημειώνοντας ότι οι δικτατορίες πέφτουν μόνο από τους πολίτες. Αναφερόμενος στην υπόθεση Μπελέρη, επιμένει ότι είναι μια τυπική πολιτική υπόθεση, προσθέτοντας ότι δεν έχει αποδειχθεί ότι είναι ένοχος ο νεοεκλεγής δήμαρχος. Είναι μια υπόθεση που έτσι όπως εξελίσσεται παραβιάζει το Σύνταγμα και τους αλβανικούς νόμους. Η δικαιοσύνη δεν σχετίζεται με το δικαίωμα του Μπελέρη να ορκιστεί, γι' αυτό και θα πρέπει να ορκιστεί. Είναι ένα διαδικαστικό θέμα και θα έπρεπε να του δοθεί άδεια ορκωμοσίας. Γνωρίζουν ότι δεν υπάρχει τίποτα μεμτό. Έχω κρυστάλλινα ντοκουμέντα ότι η υπόθεση ήταν στημένη και ότι ο μάρτυρας, στον οποίο βασίστηκε η δίωξη για απόπειρα εξαγοράς ψήφων, αμύφθηκε για τις υπηρεσίες του με 7.000 ευρώ. Κατάλαβα από την πρώτη στιγμή ότι ήταν μια προβοκάτσια παλιού αστυνομικού είδους εναντίον του. Ο de facto ηγέτης του Δημοκρατικού Κόμματος της Αντιπολίτευσης, Αλή Μπερίσα, υπογραμμίζει ότι ο Έντι Ράμα δεν τον αφήνει να ορκιστεί, γιατί δεν θα μπορεί σε αντίθετη περίπτωση να αρπάξει τα φυλέτα της χυμάρας από τους αγρότες της περιοχής και να φτιάξει το παράδεισο που θέλει. Εκτιμά επιπλέον ότι πιθανόν η εξέλιξη της υπόθεσης Μπελέρη να επηρεάσει και τις ελληνοαλβανικές σχέσεις και κατηγορεί την κυβέρνηση ότι προσπαθεί να φημώσει την αντιπολίτευση στο Κοινοβούλιο, όπου το Σοσιαλιστικό Κόμμα του Ράμα έχει την πλειοψηφία. Η εσωτερική κυριαρχία της χώρας μπλοκάρεται γιατί ο Ράμα δεν θέλει να ερευνηθεί και ζητεί να αποκατασταθούν τα συνταγματικά δικαιώματα της αντιπολίτευσης και των μελών της που παραβιάστηκαν από την πλειοψηφία του Σοσιαλιστικού Κόμματος στο Κοινοβούλιο. Κυρίες και κύριοι, το σχολιάσαμε και χθες, το έχετε δει σήμερα φαντάζομαι σε ένα ευρύ φάσμα του αθηναϊκού τύπου, το νέο κόμμα το οποίο συγκρότησαν οι αποχωρίζοντες από το ΣΥΡΙΖΑ. Το όνομα θα έλεγε κανείς ότι δεν προκαλεί εκπλήξεις, Νέα Αριστερά το ονόμασαν, στοιχεία και πληροφορίες για τη συγκρότηση αυτής της νέας κοινοβουλευτικής ομάδας στο ρεπορτάζ της Δόρας Σπρέα. Κατατέθηκε σήμερα το μεσημέρι στον πρόεδρο της Βουλής η επιστολή των 11 βουλευτών οι οποίοι αποχώρησαν από τον ΣΥΡΙΖΑ για συγκρότηση κοινοβουλευτικής ομάδας. Νέα Αριστερά θα ονομάζεται την κοινοβουλευτική ομάδα και το όνομα και το σήμα της νέας κοινοβουλευτικής ομάδας παρουσιάστηκαν χθες στη διάρκεια εκδήλωσης στο Σεράφιο του Δήμου Αθηναίων. Κατά την εκδήλωση έκαναν σύντομες τοποθετήσεις ο Αλέξης Χαρίτσης, η Έφη Αχτσιόγλου, ο Νάσος Ηλιόπουλος και ο Ευκλήδης Τσακαλώτος. Ειδικότερα ο Αλέξης Χαρίτσης, που θα είναι και επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας, είπε ότι μπροστά μας δημιουργείται κάτι καινούριο και ελπιδοφόρο και μας γεμίζει με χαρά αλλά και με μεγάλη ευθύνη. Σήμερα κάνουμε το πρώτο βήμα και κανένα ταξίδι δεν ξεκινά από το μηδέν. Η νέα μας κοινοβουλευτική ομάδα αποτελείται από ανθρώπους με ξεχωριστή διαδρομή. Συναντηθήκαμε με την αριστερά στη διακυβέρνηση της χώρας και δεν απαρνιόμαστε αυτό που υπήρξαμε. Είμαστε περήφανοι γιατί βγάλαμε τη χώρα από τα μνημόνια. Προσθέτοντας, δεν κάνουμε βήμα πίσω από αυτά τα οποία καταφέραμε και σήμερα στεκόμαστε αυτοκριτικά σε αυτά που μας πλήγωσαν και σε αυτά που υποτιμήσαμε και δεν καταφέραμε να πετύχουμε. Θέλουμε μια αριστερά που δίνει τη μάχη των ιδεών, που δεν κρύβεται πίσω από τη λογική του πολιτικού κόστους και του μέσου όρου, αλλά πείθει ότι τα μεγάλα προβλήματα απαιτούν μεγάλες απαντήσεις. Χρειαζόμαστε ένα νέο ηθικό ρεαλισμό, σημείωσε ανάμεσα σε άλλα ο κ. Χαρίτσης, συνεχίζοντας, που θα μιλάει για αξίες και θα τις συνδέει με ρεαλιστικά μέτρα κοινωνικής δικαιοσύνης, που θα συγκρούεται με τον πυρήνα της νέας δεξιάς και θα αντιτάσσει όχι την αφηρημένη αλληλεγγύη ή τις προοδευτικές ιδέες γενικώς, αλλά το πώς αυτές μεταφράζονται σε πράξεις για ισχυρό κοινωνικό κράτος, για ασφάλεια σε κάθε πτυχή της καθημερινότητας, για τη δυνατότητα η χώρα μας να αντιμετωπίσει με αυτοπεποίθηση τη δημογραφική πρόκληση, την ερήμωση της υπαίθρου, τις προκλήσεις μιας πολυπολιτισμικής κοινωνίας. Σε μια σαφή αιχμή κατά μερίδα στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Χαρίτσης επισήμανε πως θέλουμε μια αριστερά φιλόδοξη και ενωτική που δεν εμπλέκεται σε τοξικούς καυγάδες στο διαδίκτυο, αλλά δίνει την ουσιαστική μάχη της ιδεολογικής αντιπαράθεσης μέσα στην κοινωνία, που μιλά πολιτικά, θέτει την ατζέντα της σύγχρονης συζήτησης, συνομιλεί πάνω σε πραγματικά προβλήματα και προτείνει πραγματικές λύσεις.
όπως έχει ήδη ανακοινωθεί, πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας αναλαμβάνει ο Αλέξης Χαρίτσης, κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι οι Ευκλήδης Τσακαλώτος και Νάσος Ηλιόπουλος και γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας η Πέτη Πέρκα. Υπενθυμίζεται ότι οι 11 βουλευτές οι οποίοι συγκροτούν τη νέα κοινοβουλευτική ομάδα είναι οι εξής: Σία Αναγνωστοπούλου, Έφια Χτσιόγλου, Χουσέιν Ζεϊμπέκ, Νάσος Ηλιόπουλος, Πέτη Πέρκα, Δημήτρη Τζανακόπουλος, Μερόπη Τζούφη, Ευκλήδης Τσακαλώτος, Οσγκιούρ Φερχάτ, Θεανό Φωτίου και Αλέξης Χαρίτσης. Τώρα, κυρίες και κύριοι, στην εξεταστική για τα Τέμπη, η οποία ξεκινήσει τις εργασίες της, σήμερα είχαμε μια επεισοδιακή σύγκρουση. Θα λέει κανείς ότι δεν προκαλεί και εντύπωση. Δύο πρόσωπα του κοινοβουλευτικού μας βίου, η κυρία Κωνσταντοπούλου με τον κύριο Μαρκόπουλο. Ο κύριος Μαρκόπουλος είναι ο πρώην, μάλλον, ναι, πρώην πρόεδρος μιας από τις επιτροπές στην Βουλή, σήμερα βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, δημοσιογράφος στο επάγγελμα. Η Ζωή Κωνσταντοπούλου είναι η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας. Πάμε να δούμε και εδώ το ρεπορτάζ. Επεισοδιακή είναι η συνεδρίαση της Εξεταστικής Επιτροπής για τα Τέμπη με τον πρόεδρο της Επιτροπής Δημήτρη Μαρκόπουλο και την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου να ανταλλάσσουν βαρύτατες εκφράσεις. Αφορμή είναι η πρόθεση της Νέας Δημοκρατίας να εξαιρεθεί η κυρία Κωνσταντοπούλου από την Επιτροπή επειδή είναι συνήγορος δύο οικογενειών θυμάτων Τεμπών. Τελικά τα μέλη της Επιτροπής αποφάσισαν την εξαίρεση της Ζωής Κωνσταντοπούλου από την Εξεταστική Επιτροπή. Ειδικότερα υπερψήφισαν οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ, ενώ η υπόλοιπη αντιπολίτευση καταψήφισε. Όλα ξεκίνησαν όταν ο κ. Μαρκόπουλος υπογράμμισε ότι ηρωνίες και παροξισμοί δεν θα γίνουν ανεκτοί. Εδώ έχουμε έρθει να φωτίσουμε μια υπόθεση και δεν θα δεχτούμε καταστάσεις που παρεκκλίνουν από το έργο μας, πρόσθεσε απευθυνόμενος προφανώς στη Ζωή Κωνσταντοπούλου. Τον λόγο πήρε ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Θάνος Πλεύρης εν μέσω έντασης, καθώς η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας ζητούσε τον λόγο. Πριν ξεκινήσει οποιαδήποτε συζήτηση, πρέπει να εξεταστούν τα θέματα που ζείτε σαν άπαντες. Για να έχουμε νόμιμη σύνθεση, θα πρέπει να απαντήσουμε επί του ζητήματος που έθεσε η πλειοψηφία, υπαρχικά συμπληρώνοντας ότι οι επιστήμονες δέχονται αήθη επίθεση. Αναφερόμενος στον πρώην πρόεδρο της Βουλής, θύμισε ότι παλαιότερα είχε ζητήσει γνωμοδότηση για το αν η μητέρα της μπορούσε να γίνει μέλος του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης. Στην εξεταστική για την Οβάρτης, το ίδιο επιστημονικό συμβούλιο είχε αποφανθεί διαφορετικά από τη θέση της πλειοψηφίας και είχε τότε σεβαστεί τη γνωμοδότηση. Και με τη νομική μου ιδιότητα δεν χρειαζόταν η γνωμοδότηση. Είναι συγχρόνως συνήγορος και μέλος της εξεταστικής. Θα έπρεπε να έχει αυτό εξαιρεθεί, είπε με την ίδια αναπαντά εκτός μικροφώνου και το θερμόμετρο να πιάνει κόκκινο. Οι εποχές που κάνατε ό,τι θέλατε έχουν περάσει. Τώρα θα σέβεστε τον κανονισμό. Όταν πήρατε γνωμοδότηση για τη μητέρα σας, ήταν καλό το επιστημονικό συμβούλιο. Εκεί ήταν καλό και σήμερα λιδωρείτε τους καλύτερους επιστήμονες. Την ενδιαφέρει να κάνει προσωπικές εμφανίσεις, υπογράμμισε ο Θάνος Πλεύρης. Παίρνοντας τον λόγο, η κυρία Κωνσταντοπούλη υποστήριξε πως η Επιτροπή συνεδριάζει με μη νόμιμη συγκρότηση. Πολλά μέλη καλούνται να αντικαταστήσουν άλλα τακτικά μέλη. Καμία ανακριτική αρχή δεν ενεργεί με αντικαταστάσεις των μελών της ad hoc. Έχετε τοποθετηθεί με τρόπο μεροληπτικό για το δυστύχημα των Τεμπών, αρνούμενος να το χαρακτηρίσετε έγκλημα, και αυτό δείχνει την προκατάληψή σας, τόνισε και στη συνέχεια αναφέρθηκε σε δημοσίευμα εφημερίδας, το οποίο χρέωσε στον κύριο Μαρκόπουλο. Αυτό που κάνατε προκειμένου να υπερασπιστείτε τον εαυτό σας είναι χυδαίο, με τη γνωστή πρακτική των σκοτεινών ανθρώπων και κύκλων. Προκαλέσατε χυδαίο δημοσίευμα με τίτλο «Πρόσωλο ταχώς στο δρομοκαίτιο». Δεν έχετε ούτε το θάρρος ούτε τον ανδρισμό να τα πείτε κατά πρόσωπο. Φασιστική μέθοδος ψυχιατρικοποίησης. Ο κύριος Μαρκόπουλος παρενέβηνε άμεσα, ισχυριζόμενος πως η κυρία Κωνσταντοπούλου ψεύδεται. Ψεύδεστε, είστε χυδαία για να δημιουργείτε εντυπώσεις πάνω στα πτώματα 57 νέων ανθρώπων. Φοβάστε πως αν παραμείνω δεν θα υπάρξει συγκάλυψη. Δεν τολμάτε να κάνετε διαδικασία που να πάρετε επάνω σας κάποια πρόταση. Κρυφτήκατε πίσω από το Επιστημονικό Συμβούλιο της Βουλής. Καλησπέρα στο Γιάννη Παργινό. Μαζί μας θα έχει ενδιαφέρον η εξεταστική με την κυρία Κωνσταντοπούλου. Γενικά κατά ψέματα. Δεν θα έχει ενδιαφέρον, γιατί η κυρία Κωνσταντοπούλου πλέον δεν είναι μέλος της Εξεταστικής Επιτροπής, καθώς εξαιρέθηκε με τις ψήφους των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Και με το επιχείρημα ότι ήταν μέλος της ομάδας που υπερασπιζόταν τα θύματα και τους συγγενείς των θυμάτων. Έχει γνωμοδοτήσει το Επιστημονικό Συμβούλιο της Βουλής γι' αυτό. Έχει γνωμοδοτήσει το Επιστημονικό Συμβούλιο της Βουλής. Τώρα, και αυτό, ναι, αυτή τη γνωμοδότηση την υπερασπίστηκαν οι βουλευτές της κυβερνώσεως παράταξης και της αξιωματικής αντιπολίτευσης, αντίθετα με όλα τα άλλα κόμματα της Βουλής που ψήφισαν εναντίον της εξαίρεσης της κυρίας Κωνσταντοπούλου. Τώρα, Γιάννη,
Η πορεία της Επιτροπής θα κριθεί, θα έχουμε φαντάζομαι κάποιες πληροφορίες, θα καταλάβουμε. Εγώ έχω δει μητέρες, γονείς παιδιών που χάθηκαν να γράφουν δραματικά σημειώματα στον Αθηναϊκό Τύπο και στην πραγματικότητα να έχουν και οι ίδιοι μέσα τους ένα πεσιμισμό στο αν τελικά δεν θα γίνει καμία εξεταστική των πραγμάτων Επιτροπής, Σπύρο μου. Γιατί για να γίνει πρέπει να ψηφιστεί από την πλειοψηφία της Βουλής. Καταλαβαίνεις λοιπόν ότι την πλειοψηφία την κατέχει η κυβερνόσα παράταξη, η οποία έχει δηλώσει δια του κυρίου Βορύδη ότι δεν πρόκειται να γίνει εξεταστική. Αλλά ο κύριος Βορύδης με αυτά που είπε λίγο πολύ έχει αθώσει και τα πολιτικά πρόσωπα, έτσι. Πολιτικά μπορούν να αθωωθούν όλοι. Ναι. Ποινικά επίσης από σβένα σφάλματα κρίσεως των δικαστών. Σωστά. Όμως ηθικά δεν συγχωρείται κανείς. Ηθικά όχι, αλλά είδες ότι ο σοφός λαός δίνει την απάντησή του πολλές φορές, λένε οι πολιτικοί. Να πάμε στην κρίση του λαού. Και ο κύριος Καραμαλής ο νεότερος, παρακαλώ πολύ, με 30.000 ψήφους βουλευτής του νομού Σερών. Επανεξελέγει βουλευτής. Επομένως λοιπόν. Τώρα Γιάννη, η επίσκεψη Ερντογάν επίσης έχει ενδιαφέρον. Σπύρο έχει ενδιαφέρον μου, γιατί και ο διεθνής τύπος έχει στρέψει την προσοχή του σε αυτή τη συνάντηση. Δεν άκουσα καλά την ερώτηση. Λέω και ο διεθνής τύπος έχει στρέψει την είναι προσοχή του σε αυτή τη συνάντηση. Είναι μια συνάντηση η οποία δεν αφορά μόνο τις σχέσεις Ελλάδας-Τουρκίας, αφορά και την νότιο-ανατολική πτέρυγα του Βορειοατλαντικού Συμφώνου του ΝΑΤΟ. Κάτι το οποίο ενδιαφέρει πάρα πολύ την Ουάσιγκτον, καθώς στη συγκεκριμένη γωνιά του πλανήτη, στην Ανατολική Μεσόγειο, θέλει να έχει ήρεμα νερά. Εξού και το σύνθημα της επίσκεψης του κυρίου Ερντογάν. Ήρεμα νερά στο Αιγαίο. Η διατήρηση της ηρεμίας στο Αιγαίο, η αναβάθμιση των διμερών οικονομικών σχέσεων και η πιθανότητα μιας συμφωνίας για το μεταναστευτικό, είναι κάτι το οποίο μπορεί να γίνει. Ωστόσο τα θέματα που θα συζητηθούν στο Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας Ελλάδας-Τουρκίας μεθαύριο, Πέμπτη, που θα συνεδριάσει υπό την κοινή προεδρία του Πρωθυπουργού κ. Μητσοτάκη και του Προέδρου της Τουρκίας του κ. Ερντογάν, θα είναι υπό την επίρρεια της μεγάλης εικόνας των πολιτικών, διπλωματικών και στρατιωτικών εξελίξεων στην Ουκρανία και στη Λωρίδα της Γάζας. Γι' αυτό ακριβώς οι Αμερικανοί ενδιαφέρονται να υπάρχει μια τάξη ανάμεσα στις δύο χώρες που τσακώνονται εδώ και πολλές υπάρχει μια συμφωνία δηλαδή, έτσι. Μια συμφωνία. Με συμφωνία, Σπύρο μου, θα δούμε ποια θα είναι. Αυτό είναι. Γιατί άμα είναι μια συμφωνία για χαμηλά θέματα, το μεταναστευτικό δεν είναι θέμα χαμηλού ενδιαφέροντος, αλλά είναι ένα θέμα, εν πάση περιπτώσει, που δεν αγγίζει την ουσία των θεμάτων στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Και γιατί να αγγίζει λίγο ψέματα, πολύ, γιατί οι ομάδες έρευνας και διάσωσης κινούνται σε γεωγραφικά όρια τα οποία αμφισβητούνται. Σπύρο μου, αυτά είχαν συμφωνηθεί από τις 27 Μάη του 1988 με το περίφημο μνημόνιο Παπούλια Γιλμάς. Το άτυπο μορατόριουμ για ήρεμα νερά στο Αιγαίο με την Τουρκία τηρείται. Η επίσκεψη έστω και λίγων ωρών του Ερντογάν στην Αθήνα για την συνεδρίαση αυτού του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας Ελλάδας-Τουρκίας, μην ξεχνάς ότι ήταν προγραμματισμένο να γίνει στη Θεσσαλονίκη. Όμως η Θεσσαλονίκη είναι κοντά στη Ροδόπη. Και εκεί στη Ροδόπη είναι μια μειονότητα κατά τον κύριο Ερντογάν, τουρκική, που χαρακτηρίζεται τουρκική. Άρα η συγκεκριμένη επίσκεψη Ερντογάν είναι ένα γενικό και κρίσιμο crash test στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Η τουρκική πλευρά έρχεται σε μια ελληνοτουρκική συνάντηση κορυφής με όλες τις μονομερείς διεκδικήσεις επιτάπητος και τις απόψεις της σταθερές. Μάλιστα, ερώτημα είναι, Σπύρο μου, θα τις καταθέσει πάλι στο τραπέζι? Θα τις συζητήσει έστω και κατηδίαν με τον κύριο Μητσοτάκη? Το περιβόητο και παράνομο κατά την ελληνική εξωτερική πολιτική τουρκο-λιβικό μνημόνιο κρατάει εν ισχύει, μην ξεχνάς, το πλέον ακαθόδε ζήτημα που είναι η αποστρατιωτικοποίηση των μεγάλων ελληνικών νησιών. Λέσβος, Χίος, Σάμος, Ικαρία. Αυτό η αποστρατιωτικοποίηση συνδέει ευθέως με την ελληνική κυριαρχία την όποια τουρκική αξίωση. Επίσης, η τρίτη και πιο σκληρή και γεμάτη νομικούς ισχυρισμούς επιστολή
15 σελίδων της Τουρκίας στον ΟΗΕ για την αποστρατιωτικοποίηση των νησιών του Αιγαίου παραμένει ακόμα αναπάντητη από την ελληνική πλευρά. Μάλιστα. Αν και κατατέθηκε, μην το ξεχνάμε, το Σεπτέμβρη του 2022. Τι σημαίνει αυτή η εργοπορία? Ότι η Ελλάδα δεν θέλει να αγγίξει θέματα τα οποία καίνε. Και δεν θέλει να τα αγγίξει γιατί θέλει να κρατήσει μία ηρεμία. Το ερώτημα λοιπόν είναι, αφού οι Ηνωμένες Πολιτείες θέλουν να μην ρίχνουν λάδι στη φωτιά, αντίθετα να κρατήσουν τους δύο αντιπάλους, Ελλάδα και Τουρκία, σε μία γαλήνη, θα το δεχτεί ο Ερντογάν σε μία περίοδο με γεωστρατηγικές, γεωπολιτικές και γεωοικονομικές ισορροπίες που είναι υπέρ του? Θα το δούμε. Καλό βράδυ, Γιάννη μου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσουν μαζί μας απόψε. Κυρίες και κύριοι, πάμε τώρα σε ένα θέμα που έχει να κάνει με την κεντρική πολιτική σκηνή και σε τοπικό επίπεδο, σε περιφερειακό επίπεδο, σε όλη την Ελλάδα. Έχουμε κινητοποιήσεις και αντιδράσεις. Μία από αυτές τις αντιδράσεις που καταγράψαμε σήμερα ήταν μια μεγάλη συμμετοχή πορεία των ιδιωτών ταξί. Διαμαρτύρονται για το περίφημο νομοσχέδιο του κ. Χατζηδάκη σχετικά με την φορολόγηση των ελευθερών επαγγελματίων. Το ίδιο πνεύμα με την υπόλοιπη Ελλάδα, θεωρώντας ότι το φορολογικό νομοσχέδιο που αφορά στους ελεύθερους επαγγελματίες του στίγει κατάφορα, οι ιδιοκτήτες ταξί της Κέρκυρας συγκεντρώθηκαν αρχικά στο αεροδρόμιο Ιωάννης Καποδίστριας και στη συνέχεια έκαναν πορεία διαμαρτυρίας με τα ταξί τους στους δρόμους της πόλης. Την ίδια ώρα συγκέντρωση στη Βουλή έκαναν επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενοι ενάντια στο φορολογικό νομοσχέδιο, ενώ αύριο οι δικηγόροι της Κέρκυρας πραγματοποιούν συμβολική κατάληψη του δικαστικού μεγάρου. Στο Start μίλησαν ο πρόεδρος του Συλλόγου Ιδιοκτητών Ταξίου Ταξιάρχης Θόδωρος Γελάτσορας και ο πρόεδρος του Σωματείου Ταξί Άγιος Χριστόφορος Σπύρος Γουρδούκης. Να πούμε ότι είναι μια τετραήμερη απεργία, δύο επαναλαμβανόμενες 48 ώρες απεργίας, οι οποίες ξεκινήσαν από τα χτες τα ξημερώματα και θα τελειώσουν καλώς εχόντων των πραγμάτων και περιμένοντας τις εξελίξεις από το νομοσχέδιο που ψηφίζεται αυτές τις μέρες της Βουλής, γιατί μπορεί να έχουμε και συνέχεια. Είναι το φορολογικό, ένα φορολογικό άτοπο, άδικο, ένα τσουβάλιασμα των ελεύθερων επαγγελματιών, το οποίο δεν λαμβάνει καθόλου γεωγραφικά, πληθυσμιακά και ποσοστικά τεκμήρια και τη διαφορετικότητα του επαγγέλματος από περιοχή σε περιοχή. Εμείς θα συνεχίσουμε να διεκδικούμε το δίκαιό μας, γιατί θεωρούμε ότι το συγκεκριμένο νομοσχέδιο είναι αντισυνταγματικό. Δεν μπορεί να λέει ότι όλα τα ταξί σε όλη την Ελλάδα βγάζουν τα ίδια χρήματα. Πάντως ο κ. Χατζηδάκης, ο Υπουργός, είπε ότι έγιναν κάποιες βελτιωτικές παρεμβάσεις στο νομοσχέδιο. Ο κ. Χατζηδάκης μπορεί να λέει ό,τι θέλει. Εμείς δεν έχουμε δει κάτι συγκεκριμένο. Τσουβαλιάζει όλα τα ταξί και όλους τους επαγγελματίες, επειδή καθαρά το νομοσχέδιο είναι να μαζέψει κάποια χρήματα. Καθαρά. Όσον αφορά όμως την πάταξη της φοροδιαφυγής, που είναι ένα φαινόμενο το οποίο επικρατεί στην Ελλάδα. Συμφωνούμε, δεν διαφωνούμε σε αυτό το... Υπάρχει όντως ένα ποσοστό. Τώρα δεν ξέρω αν είναι μεγάλο, αν είναι μικρό. Αυτό όμως είναι υπεύθυνη πολιτεία και θα έπρεπε προεκλογικά η συγκεκριμένη κυβέρνηση που έχει νοπεί εντολή από τον ελληνικό λαό να έχει στο πρόγραμμά της πώς θα πατάξει το φοροδιαφυγή. Αν θυμάστε καλά, ο Πρωθυπουργός έλεγε: εμείς κόβουμε φόρους, δεν βάζουμε φόρους. Και μετά από 3-4 μήνες έκανε ακριβώς το αντίθετο. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Δεύτερη ενότητα του σημερινού κεντρικού δελτίου ειδήσεων του Start. Και πάμε τώρα να δούμε το θέμα το οποίο μας έχει απασχολήσει πολλές φορές και έχουμε κάνει μεγάλη συζήτηση για το περίφημο έργο του Αχιλλείου. Θυμίζω ότι η τομεάρχης πολιτισμού του ΣΥΡΙΖΑ, η κυρία Μάλαμα, είναι βουλευτής Χαλκιδικής, αλλά και ο βουλευτής Κέρκυρας, ο κ. Αλέκος Αυλονίδης, ζήτησαν δια του κοινοβουλευτικού ελέγχου από τα αρμόδια υπουργεία όλους τους φακέλους οι οποίοι αφορούν την εξέλιξη του έργου και την
περίφημη σύμβαση με την εργολήπτη εταιρεία, αλλά και την μελέτη για την παρέμβαση και επιδιόρθωση των όποιων ζημιών στο συγκεκριμένο ιστορικό κτίριο. Παρελήφθη το πρώτο μέρος των φακέλων και πάμε να δούμε το σχετικό ρεπορτάζ με την ανακοίνωση που εξέδωσαν ο κύριος Σαβλονίδης και η κυρία Μάλαμα. Παρελήφθη μέσω του κοινοβουλευτικού ελέγχου ο πρώτος φάκελος με τα στοιχεία που αφορούν στα έργα συντήρησης και ανάδειξης του Αχιλλείου της Κέρκυρας μετά από αίτημα των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ, Κυριακής Μάλαμα και Αλέξανδρου Αυλονίτη. Όπως σημειώνουν οι βουλευτές, ο φάκελος αυτός αφορά στο Υπουργείο Πολιτισμού και περιλαμβάνει μελετητικά και τεχνικά στοιχεία τα οποία σχετίζονται με τη συντήρηση του πνημιού και των κινητών μερών του. Δεν αφορά τα τεχνικά στοιχεία της εργολαβίας των δομικών μερών του μνημείου, η οποία εκτελείται με αρμοδιότητα της ΕΤΑΘ, φάκελος ο οποίος ακόμη αναμένεται να αποσταλεί από το Υπουργείο Οικονομικών στη Βουλή, όπως και έχει ζητηθεί από την αίτηση κατάθεσης εγγράφων, η οποία κατατέθηκε εκ μέρους του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Όμως, ως προς τις επιλογές διάσωσης και συντήρησης του μνημείου και την εφαρμογή τους, τα στοιχεία που εντοπίζονται στο φάκελο είναι αποκαλυπτικά. Έγιναν μια σειρά από αδιανόητες επιλογές και κινήσεις, οι οποίες υποβάθμισαν το μνημείο και οι οποίες σαφώς και πρέπει να απαντηθούν και κυρίως να διορθωθούν. Συγκεκριμένα, πρώτον, παρόλο που με υπουργική απόφαση του 1979 είχε χαρακτηριστεί ως διατηρηταίο μνημείο το σύνολο του ανακτόρου του Αχιλλείου, των κήπων του και μια ζώνη προστασίας 2 χιλιόμετρων, με άλλη υπουργική απόφαση το 2011, αφαιρούνται από τον χαρακτηρισμό διατηρηταία μια σειρά από σημεία χαρακτηριζόμενα ως επιβλαβείς νεωτερικές προσθήκες. Εξαιτίας αυτής της ολέθριας απόφασης καταραίει στην ουσία η προστασία του Αχιλλείου. Δεύτερον, σε συνέχεια αυτής της υπουργικής απόφασης του 2011, εκπονείται η περιβόητη μελέτη της ανάδειξης και αποκατάστασης του Αχιλλείου, η οποία κατατίθεται το 2013. Η μελέτη εκπονείται από ιδιωτική εταιρεία και κατατίθεται στην ΕΤΑΔ. Στη μελέτη αυτή προβλέπεται η καταστροφή του ασπρόμαυρου χαρακτηριστικού δαπέδου του έθριου του Αχιλλείου και η αντικατάστασή του από έτοιμο δάπεδο ποζολανικού κονιάματος. Αυτό το τσιμεντένιο δάπεδο σήμερα είναι ρογματωμένο, κατεστραμμένο και απολύτως ακαλέσθητο. Με άλλα λόγια, καταστράφηκε το μαρμάρινο δάπεδο για να στρωθεί σκυρόδεμα, το οποίο σήμερα φέρει σημάδια εκτεταμένης διάβρωσης. Τρίτον, δεν ελήφθησαν υπόψη οι ιδιαιτερότητες του μνημείου σε ό,τι αφορά στις αναστηλωτικές εργολαβίες που περιλαμβάνονται στο Λιφθέντα Φάκελο και οι οποίες εκτελέστηκαν από ιδιώτες με ευθύνη του Υπουργείου Πολιτισμού. Είναι χαρακτηριστικοί οι διάλογοι της Επιτροπής Παρακολούθησης του Έργου, οι οποίοι αποκαλύπτουν την απογοητευτική εικόνα αυτών των εργασιών. Το φυσικό αντικείμενο του έργου μεγαλώνει συνεχώς. Εργασίες με ανορθόδοξο τρόπο. Καθυστερήσεις στην τοποθέτηση κρυωμάτων. Προβλήματα έβρεση συντηρητών, μη τήρηση τμηματικών προθεσμιών παράδοσης. Στο σημείο που έχει φτάσει το θέμα θα πρέπει η πολιτική ηγεσία να μιλήσει με την ΕΤΑΔ. Γιατί μπαίνουν φωτιστικά πάνω στις τοιχογραφίες? Οι διάλογοι αυτοί είναι χαρακτηριστικοί, λένε οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, της εικόνας ενός μνημείου το οποίο θυσιάστηκε προκειμένου να παραδοθεί στο εργολαβικό κέρδος. Σε κάθε περίπτωση, λένε, δεν μπορούμε να μην παρατηρήσουμε για ακόμη μια φορά το διεκπαιρεωτικό χαρακτήρα της απάντησης του Υπουργείου Πολιτισμού, το οποίο έχει την αρμοδιότητα προστασίας των μνημείων του τόπου μας και το οποίο όφιλε να είχε παρέμβει εγκαίρως προκειμένου να αποφευθούν οι κακοτεχνίες στο Αχίλλειο. Αναμένουμε τώρα από την ΕΤΑΘ και το Υπουργείο Οικονομικών και τον φάκελο με τα οικοδομικά στοιχεία της εργολαβίας, όπου εκεί θα φανεί και το πραγματικό μέγεθος του οικονομικού σκανδάλου που συντελέστηκε. Είναι πραγματικά πολύ ενδιαφέρον θέμα και θυμίζω ότι προεκλογικά των αυτοδιοικητικών εκλογών ο αρμόδιος υπουργός, ο κ. Παπαθανάσης, διαβεβαίωνε τους πάντες, παρουσία μάλιστα και του κυβερνητικού βουλευτή, του κ. Στέφανο Γκίκα, ότι η εξέλιξη εργολαβίας πάει καλά και το έργο θα ολοκληρωθεί. Και τα αποκαλυπτικά στοιχεία τα οποία ακολούθησαν προκαλούν τεράστια ερωτηματικά και κυρίως η σιωπή των αρμοδίων υπουργείων προκαλεί ακόμη περισσότερα ερωτηματικά. Τώρα, θα σταθούμε στην υπόθεση του Αιωλικού Πάρκου. Σας δώσαμε από χθες την πληροφορία ότι το Περιφερειακό Συμβούλιο, σε αυτή την έκτακτη συνεδρίασή του, πήρε σημαντικές αποφάσεις για μελέτες περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος. Ανάμεσα σε αυτές είναι και η περίφημη χωροθέτηση ενός αιωλικού πάρκου στο κέντρο του νησιωτικού συμπλέγματος των Διαποντιονήσων. Πάμε να δούμε τον πρόεδρο του σώματος, τον κύριο Νίκο Μουσακίδη, που μίλησε για τη διαδικασία του Περιφερειακού Συμβουλίου, αλλά δηλώσει για το θέμα αυτό έχει κάνει στο ΣΤΑΡΤ και η κυρία Ρόδη Κράτσα, η απερχόμενη Περιφερειάρχη Σιωνίων.
Ομόφωνη μεν, αλλά με επιμέρους παρατηρήσεις των παρατάξεων ήταν η απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ιωνίων Νήσων σχετικά με το αιωλικό πάρκο στα Διαπόντια νησιά. Ο πρόεδρος του οργάνου, Νίκος Μουσακίτης, αναφέρθηκε στις παρατηρήσεις τις οποίες έκαναν οι επικεφαλείς των περιφερειακών παρατάξεων. Στην τοποθέτηση της Περιφερειάρχη δήλωσε ότι είμαστε αντίθετοι, όπως και όλη η κοινωνία, για την εγκατάσταση του αιωλικού πάρκου στα Διαπόντια νησιά. Ζητάμε την επανεξέταση του θέματος αυτού στα πλαίσια πάντα και της υποχρέωσή μας για τη συμβολή μας στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αντίστοιχη ήταν και η προσέγγιση του κυρίου Γαλιατσάτου για την ανάσα, ο οποίος έκανε μία αναφορά για την πορεία όλων αυτών των εγκαταστάσεων, μίλησε για πυρουέτες πολιτικής και ποια συμφέροντα εξυπηρετούν. Δεν υπάρχει ιδιαίτερη μελέτη για τις ανάγκες της χώρας. Νέα μόδα τα παράκτια αιωλικά πάρκα, είπε χαρακτηριστικά. Δεν μπορεί κάποιος όμως να είναι αρνητικός στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, αλλά πάμε να δούμε το συγκεκριμένο μοντέλο. Δεν μπορούν να εγκατασταθούν αυτά τα πάρκα σε τέτοιες περιοχές. Είναι ανέτοιμη η Ελλάδα για τέτοιες εγκαταστάσεις όταν έχει να λύσει θέματα της ΑΟΣ των 6 και 12 ναυτικών μιλίων. Και καταψήφισε τη συγκεκριμένη εγκατάσταση. Ο κύριος Σπύρου και η παράταξή του τοποθετήθηκε λέγοντας ότι η υπερθέρμανση του πλανήτη δεν είναι ένας μύθος, είναι μια πραγματικότητα. Είναι αναγκαίες οι εναλλακτικές μορφές ενέργειας. Προβληματίστηκε για τη συγκεκριμένη στρατηγική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Αναρωτήθηκε πώς ξεπεράστηκαν όλες οι διατάξεις για να καταλήξουν στη συγκεκριμένη εγκατάσταση και στη συγκεκριμένη περιοχή και δήλωσε κάθετα αντίθετος και αυτός και η παράταξή του για την τοποθέτηση του αιωλικού πάρκου στη συγκεκριμένη περιοχή. Η λαϊκή συσπήρωση δια της κυρίας Μπαλού, ξεκινώντας την τοποθέτησή της, δήλωσε ότι καταψηφίζουμε τη ΣΜΠΕ με απόλυτη καθαρότητα και καταγγέλουμε την κυβέρνηση για το μικρό χρόνο διαβούλευσης. Εδώ πρέπει να πω ότι όλες οι παρατάξεις σχολίασαν το συγκεκριμένο αυτό μικρό χρόνο των 35 ημερών. Δεν αναγνωρίζουμε την εγκυρότητα της στρατηγικής μελέτης, καταψηφίζουμε τη συγκεκριμένη εγκατάσταση στα Διαπόντια νησιά και θα είμαστε δίπλα στις κινητοποιήσεις των συμπολιτών μας. Δεν είναι κεραυνός εν εθρία κατέληξη, γιατί σύμφωνα με την Κομισιόν η Ελλάδα είναι περιοχή στρατηγικής σημασίας για την ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Αντίστοιχα κινήθηκε και ο κύριος Αλεξάκης, δηλώνοντας αντίθετος, αν και αυτός και ο πολιτικός του φορέας εδώ και πάρα πολλά χρόνια είναι υπέρ της πράσινης ανάπτυξης, αλλά είναι κάθετα αντίθετος στην εγκατάσταση του συγκεκριμένου πάρκου στα Διαπόντια νησιά. Και ο κύριος Αϊβατίδης συμφώνησε με τα λεκθέντα της Περιφερειάρχη και ο κύριος Σαμοήλης αντίστοιχα καταψήφισε τη συγκεκριμένη επένδυση, τονίζοντας βέβαια ότι επιλέγουν την φθηνότερη επένδυση και ότι δεν έχουν προβλέψει όταν θα τελειώσει αυτός ο κύκλος την απομάκρυνση και θα δημιουργηθεί εκεί εντός εισαγωγικών ένα νεκροταφείο σιδηρικών. Όπως σας είπα και πριν, η απόφαση ήταν ομόφωνα αρνητική με τις διαφορετικές προσεγγίσεις των παρατάξεων. Εν τω μεταξύ, μετά το Δημοτικό Συμβούλιο Κεντρικής Κέρκυρας και το Δημοτικό Συμβούλιο Βόρειας Κέρκυρας εξέφρασε ομόφωνα την αντίθεσή του στην εγκατάσταση ανεμογεννητριών στα Διαπόντια νησιά. Δεν αναγνωρίζει την εγκυρότητα του υποδιαβούλευσης σχεδίου ΕΠΑΙΑΠ και της συνακόλουθης στρατηγικής μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων, ζητά να παλέψουν όλοι μαζί οι φορείς κάνοντας διακριτή στο κεντρικό κράτος την αντίθεση όλων στην επιχειρούμενη καταστροφή των Διαπόντων νησιών, απαιτεί την εξαίρεση της θαλάσσιας περιοχής των Διαποντίων από κάθε μελλοντική εγκατάσταση υπεράκτιων αιωλικών σταθμών, την εξαίρεση της περιφερειακής ενότητας Κερκύρας, Χερσαίας και θαλάσσιας περιοχής από κάθε μελλοντική εγκατάσταση αιωλικών σταθμών και δηλώνει ότι θα στηρίξει και θα συμμετέχει σε κάθε αγωνιστική κινητοποίηση και κάθε νομική ενέργεια στην κατεύθυνση να αποτραπεί η οποιαδήποτε εγκατάσταση ανεμογεννητριών στην περιοχή. Συντασσόμενο με την καθολική αντίδραση της τοπικής κοινωνίας και των φορέων της, το Περιφερειακό Συμβούλιο Ιωνίων Νήσων πήρε ομόφωνη θέση κατά της σχεδιαζόμενης τοποθέτησης αιωλικού πάρκου στα Διαπόντια νησιά ως προς τη μικρή απόσταση από τις ακτές τους, αλλά και ως προς τη σταθερή και όχι πλωτή βάση των ανεμογεννητριών.
Μιλώντας στο ΣΤΑΡΤ, η Περιφερειάρχης Ρόδη Κράτσα σημείωσε ότι εξαιτίας του περιορισμένου χρόνου της διαβούλευσης δεν κατέστη δυνατή η ενημέρωση για τους λόγους για τους οποίους το Υπουργείο Περιβάλλοντος επέλεξε το συγκεκριμένο σημείο για την εγκατάσταση του Ελληνικού Πάρκου σε μια προστατευόμενη περιοχή Natura. Σύμφωνα με την κυρία Κράτσα, η χωροθέτηση δεν είναι νόμιμη και δεν λαμβάνονται υπόψη παράμετροι που έχουν να κάνουν με την αισθητική και με την τουριστική ελκυστικότητα, αλλά και με το ίδιο το περιβάλλον και την προστασία των διαπόντων νησιών. Όλα αυτά μαζί δημιουργούν προϋποθέσεις που δεν μπορούσαμε να αποδεχτούμε για τη δημιουργία του πάρκου. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να δούμε σοβαρά πού μπορούν να δημιουργηθούν αιωλικά πάρκα τόσο στη στεριά όσο και στη θάλασσα. Όλος ο κόσμος ψάχνει λύση σήμερα, διότι η υπόθεση της καθαρής ενέργειας, των εναλλακτικών μορφών ενέργειας γίνεται όλο και πιο πιεστική. Είναι αλήθεια ότι αυτές τις μέρες στο Ντουμπάι, στο COP28, όπου συζητούνται αυτά τα θέματα, διαπιστώνουμε ότι η παγκόσμια κοινότητα, παρόλο στις δεσμεύσεις της, όπως αυτές ξεκίνησαν το 2015 από το Παρίσι, δεν τις έχει εφαρμόσει. Άρα πρέπει όλοι πολύ σοβαρά να δούμε και σε ευρωπαϊκό επίπεδο και σε εθνικό και σε τοπικό πώς θα δημιουργήσουμε προϋποθέσεις για εναλλακτικές μορφές ενέργειας. Προς Θεού όμως αυτό δεν σημαίνει ότι θα παραδοθούν όλα σε οποιαδήποτε παραγωγική τέτοια διαδικασία ενέργειας αιωλικής ή άλλης, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη σοβαρές παράμετροι που και αυτές έχει δεσμευτεί η διεθνής κοινότητα ότι θα υπηρετεί, όπως ο σεβασμός των περιοχών Natura, ο σεβασμός της βιοποικιλότητας, μια μεγάλη υπόθεση διεθνής, αγώνας των Ηνωμένων Εθνών για τη διάσωση της βιοποικιλότητας, και βέβαια εμείς επιμένουμε, διότι είμαστε και μια τουριστική περιοχή, ότι πρέπει να δούμε και την δραστηριότητα της σχέσης της θάλασσας με τις δραστηριότητες αναψυχής, με την αλληλεία, την ερασιτεχνική και την επαγγελματική και την αισθητική. Τα διαπόντια νησιά δεν τα έχουμε περιποιηθεί μέχρι σήμερα διαχρονικά, εννοώ, όπως θα έπρεπε. Όλα πρέπει να έχουν μια διάσταση σε αρμονία. Δεν μπορεί να είναι οι ανεμογεννήτριες ογκώδεις και ψηλότερες, εντυπωσιακότερες από ότι οι ακτογραμμές και οι οροσειρές. Είναι ένα λάθος αυτό στο σχεδιασμό που έγινε από το Υπουργείο. Το επισημαίνουμε με κάθε τρόπο και θα το παρακολουθούμε και στη συνέχεια. Κυρίες και κύριοι, το επόμενο θέμα έχει να κάνει με μια δράση που είχαμε σήμερα στην πόλη της Κέρκυρας. Είναι συνεχής επί της ουσίας οι δράσεις αυτές, αλλά επίκαιρες όταν έχουμε μια διεθνή ημέρα για την αιμοδοσία. Το ρεπορτάζ είναι της Δώρας Ασπρέα. Δράση δρόμου εθελοντικής αιμοδοσίας σε διοργάνωση με το Τμήμα Αιμοδοσίας του Γενικού Νοσοκομείου Κερκύρας, το ΚΕΠ Υγείας Κερκύρας, την Πρώτη Τόμη, τον Ομαρχιακό Σύλλογο ΑΜΕΑ και το Περιφερειακό Τμήμα Ιωνίων Νήσων του Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος, διοργάνωσαν τα στελέχη του Κέντρου Κοινότητας με παράρτημα Ρωμά στο πλαίσιο της Παγκόσμιας ημέρας ατόμων με αναπηρία, που ήταν η 3η του Δεκέμβρη, αλλά και της Διεθνούς ημέρας εθελοντισμού. Κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, κάνουμε μια εθελοντική αιμοδοσία, ώστε να ευαισθητοποιήσουμε τον κόσμο σχετικά με την ομάδα των ατόμων με αναπηρία, για να μπορούν να συμμετέχουν σε όλα, να έχουν πρόσβαση σε όλα, να έχουν ίση αντιμετώπιση σε όλα. Οπότε συγχρόνως κάνουμε και την αιμοδοσία μας για να βοηθήσουμε και το Γενικό Νοσοκομείο στο τμήμα της αιμοδοσίας, αλλά και τους συνανθρώπους μας οι οποίοι χρειάζεται να δώσουν αίμα για κάποιον δικό τους άνθρωπο. Ευτυχώς σήμερα πάμε πάρα πολύ καλά, μέχρι και αναμονή είχαμε, δηλαδή περίμεναν ο ένας πίσω από τον άλλον για να μπουν να δώσουν αίμα. Κατά τη γνώμη σας, οι συνθήκες στη σύγχρονη κοινωνία έχουν αλλάξει για τα άτομα με αναπηρίες? Γίνονται μεγάλες προσπάθειες, ο κόσμος είναι πιο ευαισθητοποιημένος. Έχουμε δρόμο ακόμα, αλλά θέλω να πιστεύω ότι όλοι σιγά σιγά θα αγκαλιάζουμε την ιδιαιτερότητα του καθενός, γιατί δεν είναι μόνο με τα άτομα με αναπηρία, είναι η ιδιαιτερότητα του καθενός μας, την οποία πρέπει να αγκαλιάζουμε και να την καταλαβαίνουμε. Καταρχάς, σήμερα είναι Παγκόσμια Μέρα Εθελοντισμού. Γιορτάζει ο εθελοντής ο αιμοδότης και γενικά όλοι οι αιμοδότες και γενικά όλοι οι εθελοντές. Είτε είναι εθελοντές δότες μελιού των οστών, είτε εθελοντές αιμοδότες, ή γενικά προσφέρουν εθελοντισμό σε διάφορους τομείς. Και φυσικά τα άτομα με αναπηρία. Σήμερα οργανώσαμε αυτή την αιμοδοσία προς τιμή των αιμοδοτών γενικότερα. Η συμμετοχή είναι πάρα πολύ καλή. Από το πρωί έχει προσέλθει αρκετός κόσμος και προσφέρουν το αίμα τους, αλλά και τη δωρεά μελιού των οστών. Κυρίες και κύριοι, σε μια οδυνηρή είδηση θα πάμε τώρα.
Γιατί σήμερα τα ξημερώματα έγινε γνωστό ότι έφυγε από τη ζωή ένας εμβληματικός επιχειρηματίας Κέρκυρας, ο Σπύρος Φλαμπουριάρης. Θυμίζω ότι ο Σπύρος Φλαμπουριάρης, λίγο διάστημα πριν φύγει από τη ζωή, στο Λονδίνο πέθανε, είχε συστήσει ένα ίδρυμα μαζί με την αδελφή του, η οποία επίσης πέθανε πριν από περίπου ένα σύντομο χρονικό διάστημα, ένα ίδρυμα με σκοπό και στόχο να υποστηρίξει τις δραστηριότητες του πολιτισμού της Κέρκυρας, αυτό που ονομάζουμε πολιτιστικό απόθεμα της Κέρκυρας. Πάμε να δούμε περισσότερα και αναλυτικότερα στο ρεπορτάζ. Ένας ευπατρίδης, μεγάλος ευεργέτης της Κέρκυρας, έφυγε από τη ζωή. Πλήρης ημερών, στα 94 χρόνια του, ο Σπύρος Φλαμπουριάρης άφησε την τελευταία πνοή του στο νοσοκομείο του Λονδίνου έπειτα από νοσηλεία του το τελευταίο διάστημα. Με σύστια θα κυματίζει η σημαία της αναγνωστικής εταιρείας Κερκύρας στη διάρκεια του τριήμερου πένθους που κήρυξε. Άλλωστε ήταν επίτιμος πρόεδρός της και μεγάλος ευεργέτης της. Στις 22 Σεπτεμβρίου, λιγότερο από 2,5 μήνες πριν, ο Σπύρος Φλαμπουριάρης βρέθηκε στην αίθουσα εκδηλώσεών της, όπου μίλησε με αφορμή τα εγγένεια του ανελκυστήρα, ο οποίος τοποθετήθηκε έπειτα από δωρεά του στο κτίριο της αναγνωστικής. Ο κερκυραίος Σπύρος Φλαμπουριάρης ευεργέτησε την αναγνωστική εταιρεία κατά τρόπο εξαιρετικά γενναιόδωρο και εμβληματικό, προνοώντας μάλιστα για την περαιτέρω ανάπτυξή της σε βάθος χρόνου. Υπήρξε ένας κοσμοπολίτης με πολυσχηδή δραστηριότητα, πολιτιστικά ενδιαφέροντα και διάθεση προσφοράς. Μέσω των ευεργεσιών του, αλλά και του υποσύσταση Ιδρύματος Ομιλίας και Σπύρου Φλαμπουριάρη, το οποίο είχε ως κύριο σκοπό τη στήριξη και προβολή του πολιτιστικού πλούτου της Κέρκυρας, ο Σπύρος Φλαμπουριάρης καταλήπτει ισχυρό και διαρκές το αποτύπωμά του στον τόπο μας, σημειώνει σε ανακοίνωσή της η αναγνωστική εταιρεία. Πριν από τρεις εβδομάδες είχε φύγει από τη ζωή και η αδελφή του, Εμιλία Φλαμπουριάρη, συνιδιοκτήτρια του ξενοδοχείου Καβαλιέρη. Μαζί συνέστησαν την 1η Ιουνίου του 2023 το Ίδρυμα Εμιλίας και Σπύρου Φλαμπουριάρη, με στόχο να αφήσει αποτύπωμα στις επόμενες γενιές. Στο Start μίλησε για την απώλεια του Σπύρου Φλαμπουριάρη ο διευθυντής του ξενοδοχείου Καβαλιέρη, Ηλίας Καποδίστριας. Όλοι οι συνεργάτες του είμαστε θλιβόμαστε για την απώλειά του και περισσότερο για το ότι δεν πρόλαβε να ολοκληρώσει τα έργα τα οποία είχε προβλέψει, είχε προγραμματίσει λόγω της μεγάλης αγάπης που είχε για την Κέρκυρα. Σε πολλές περιπτώσεις άλλα μπόρεσε και τα υλοποίησε, αλλά όχι, και έφυγε μπορώ να πω με μία θλίψη, πικρία, ότι δεν μπόρεσε η πολιτεία να τον βοηθήσει να ολοκληρώσει κάποια πράγματα. Εν πάση περιπτώσει, το ότι άφησε την περιουσία του αυτός και η αδελφή του σε ένα ίδρυμα Εμιλίας και Σπύρου Φλαμπουριάρη, ώστε οι επιχειρήσεις του να λειτουργούν στο διηνεκές και να προσφέρουν στον τόπο μας σε ευαγή ιδρύματα οποιαδήποτε μορφή βοήθειας, είναι μεγάλο και σημαντικό έργο. Αυτό το οποίο θα μείνει και κρίμα είναι που δεν μπόρεσαμε να τον, γιατί είχαμε προγραμματίσει πολλές εκδηλώσεις στις τιμητικές προς αυτόν, δεν προλάβαμε να το κάνουμε όσο ήταν εν ζωή και να απολαύσει την ιστερεφημία του εν ζωή. Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος είχε πολλές ευαισθησίες, ήταν ακούραστος σε όλη τη ζωή μέχρι και τα τελευταία, ήθελε να λειτουργεί επιχειρηματικά, δεν μπορούσε να καθίσει ήσυχος και προς αυτό. Και μάλιστα ήταν άξιος θαυμασμού. Ήταν ωραίος άνθρωπος. Εγώ που ήμουν δίπλα του 30 χρόνια, μόνο ήταν ένα κομμάτι της ζωής μου, μπορώ να πω. Ήταν ένας απλός άνθρωπος, ενδιαφερόταν πολύ για τις επιχειρήσεις του, για το ξενοδοχείο, για την Κέρκυρα πάρα πολύ και μάλιστα κατακεράβνωνε ό,τι στραβό έβλεπε και δεν μπορούσε να προσφέρει κάτι περισσότερο. Νομίζω ότι θα τον ακολουθεί μια πολύ καλή ιστεροφημία και όλοι οι συνεργάτες του μαζί με το έργο το οποίο έχει αφήσει θα τον τιμούμε και δεν θα τον ξεχάσουμε ποτέ. Είναι ένα πολύ σημαντικό έργο αυτό το οποίο έχει μπροστά του, το Ίδρυμα Εμιλίας και Σπύρου Φλαμπουριάρη. Η κηδεία του θα γίνει στη Μεγάλη Βρετανία, δεν έχει γίνει γνωστό έως αυτή την ώρα, θα γίνει στο Λονδίνο συγκεκριμένα, έως αυτή την ώρα πότε ακριβώς θα γίνει. Κυρίες και κύριοι, αυτά ήταν τα βασικά δεδομένα της σημερινής ειδησιογραφίας, όπως την είδαμε, την καταγράψαμε, την προσεγγίσαμε με τους συναδέλφους, με τη συντακτική ομάδα του Start. Πρόγνωση καιρού.
Διαφημίσεις, σε πολύ λίγη ώρα ξανά μαζί στην ενημερωτική εκπομπή «Υπάρχει θέμα». Συνεφιασμένος με ενδεχόμενο ασθενούς βροχόπτωσης προς το απόγευμα, αναμένεται για αύριο Τετάρτη ο καιρός στην Κέρκυρα. Το πρωί θα πνέουν ανατολική άνεμη 3 μποφόρ, ενώ αργότερα θα αλλάζουν συνεχώς διευθύνσεις από νοτιοδυτικούς, βορειοδυτικούς και προς το βράδυ βόρειους, με ένταση που δεν θα ξεπερνά όμως τα 2 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στα ίδια επίπεδα, από 8 έως 13 βαθμούς Κελσίου. Τα ποσοστά υγρασίας θα παραμείνουν πολύ αυξημένα σε όλη τη διάρκεια του 24ωρου, κειμενόμενα από 82 έως 100%.